η ζωή της μεγάλης Τζένις Βάνου γίνεται παράσταση. Για ακόμα μία φορά η κόρη της, η Αθηνά Ριγοπούλου, καλλιτέχνηδα βέβαια, και ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, καλλιτέχνης, μας κάνουν την τιμή να επικοινωνήσουμε, να μεταφέρουμε έτσι το όμορφο αυτό ξεχωριστό μήνυμα, όχι μόνο της παράστασης, αλλά και να θυμηθούμε βέβαια ήχους, μελωδίες, μηνύματα, όλο αυτόν τον ξεχωριστό τόνο βέβαια που προέκυπτε μέσα από αυτή την τεράστια, την κορυφαία καλλιτέχνηδα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε στην Αθηνά Ριγοπούλου και στον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ. Έχουμε δημιουργήσει μια όμορφη τηλεοπτική σχέση και μας έχουν στηρίξει αρκετά. Και πέρα από το ευχαριστώ, να πω ένα διαχρονικό ευχαριστώ, έτσι δεν είναι? Σωστά. Την καλησπέρα μας. Έτσι, καλησπέρα, καλησπέρα. Εγώ νιώθω ότι είμαστε φίλοι πλέον. Είμαστε φίλοι, βέβαια. Καλησπέρα. Υπάρχει χημεία, σωστά, Εύη? Σωστά. Έχει δέσει, έχει δέσει το γλυκό. Χημεία και φυσική. Λοιπόν, καλησπέρα από Κρήτη. Αθηνά, να ξεκινήσω με σένα. Τι όμορφο, τι ξεχωριστή πρωτοβουλία, πόσο ξεχωριστή πρωτοβουλία είναι αυτή που προαναφέραμε? Για πες μας. Όντως έχω ενθουσιαστεί, βέβαια έχω τρομάξει και πάρα πολύ, γιατί αν τελικά τραγουδήσω και εγώ που έτσι έχει υποθεί, ναι, θα βρεθώ να τραγουδήσω στο Ηρώδιο, δεν ξέρω αν θα μου κοπούν τα πόδια ή όχι, το θεωρώ τεράστιο όλο αυτό που θα γίνει. Και το αξίζεις, η αλήθεια είναι, ξέρεις πόσα μηνύματα καλά, δεν θα έχουμε μένα, λάβει, αλλά... πόσα μηνύματα, ναι, Αθηνά, λαμβάνουμε μετά την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή, με αυτή τη φωνάρα που έχεις και αυτό το ταπεραμέντο και την απλότητα. Σου λέω αυτά που μας λένε οι τηλεθεατές. Να είναι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, το χρειάζομαι. Να πω ότι είμαι, εκτός από ενθουσιασμένη, είμαι και γνώμων, πάρα πολύ ευχαριστώ και τον Άγγελο Πυριώφο, ο οποίος αυτός ξεκίνησε όλη αυτή την, πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Είχε μιλήσει μάλιστα πριν 2 χρόνια με τον αδερφό μου και είχαν πει διάφορα πράγματα γύρω από αυτό, αλλά λόγω της πανδημίας, όπως καταλάβατε, αναβλήθηκε. Και τώρα είναι έτοιμο, το ανακοινώσανε, βέβαια ακόμα δεν ξέρουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες, δεν έχει κλείσει η ηθοποιός που θα την κάνει. Ξέρουμε ότι θα γίνει μάλλον στις 24 Σεπτεμβρίου, όταν ανακοινωθεί το πότε θα είναι τα εισιτήρια έτοιμα θα το ανακοινώσω και εγώ. Και τη σκηνοθεσία θα την κάνει ο Αντώνης Λιδάρος, με τον οποίο έχω έρθει σε επαφή και θα ξαναέρθουμε και από κοντά για να πούμε έτσι και κάποιες λεπτομέρειες. Και εκείνος μου είπε ότι μάλλον θα βγω και εγώ να πω 2 τραγούδια, αλλά δεν ξέρω ακόμα πώς θα το συνδυάσουμε. Κωνσταντίνε, για πες μας. Τι να σας πω, εγώ τη βλέπω ότι θαυμάζω εδώ και 20 χρόνια. Δεν την έχω βαρεθεί ακόμα. Έχουμε μπει πάντως, η αλήθεια είναι αυτή ότι διανύουμε, βιώνουμε περίοδο πανδημίας, η τελευταία διετία, ειδικά για τους καλλιτέχνες, για τους ηθοποιούς, για τους τραγουδιστές, για τους ερμηνευτές, μια δύσκολη περίοδος. Δεν ξέρω, εσύ σαν καλλιτέχνης βιώνεις έτσι μια αλλαγή, μια επιστροφή στην κανονικότητα, τουλάχιστον μέσα από πρωτοβουλίες πολιτιστικές? Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ που εργάζομαι αποκλειστικά ως καλλιτέχνης επαγγελματικά, σαν μουσικός και τραγουδιστής, ξεκίνησα τώρα φέτος το καλοκαίρι μετά από 2 χρόνια να δουλεύω κάθε μέρα. Κάθε μέρα γιατί? Γιατί δουλεύω στην Πλάκα και έχουμε και προσέλευση τουρισμού, πάρα πολύ τουρισμό. Οπότε ξεκίνησα να δουλεύω κάθε μέρα και σοκαρίστηκα. Και με ρωτάνε καμιά φορά πώς σου φαίνεται και λέω μετά από 2 χρόνια ρεπό, μια χαρά είναι. Λοιπόν, Εύη. Θα ήθελα να ρωτήσω την Αθηνά το αίσθημα που έχει βλέποντας, ας πούμε, τη ζωή της μητέρας της και κατ' επέκταση ένα κομμάτι της δικής της ζωής να βρίσκεται έτσι στη μεγάλη σκηνή, σε μια παράσταση. Έχω τεράστια περιέργεια. Δεν ξέρω πώς θα βγει. Δεν ξέρω πραγματικά πώς θα το δώσουν. Ξέρω ότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια αναφορά σε στενάχωρες στιγμές της ζωής της, γιατί και η ίδια τα έχει αναφέρει αυτά σε συνεντεύξεις της, όπως το κακό γάμο, το ότι έχασε τη μαμά της, χωρίστηκε από τη μαμά της όταν ήταν μικρή. Είναι 2 βασικά στοιχεία της ζωής της που σίγουρα θα τα δείξουν στην παράσταση. Αλλά ελπίζω να έχει και τραγούδι, να έχει και κάποια χαρά. Θα δούμε, δεν ξέρω, είμαι όλο περιέργεια. Τι είναι αυτό που έκανε μέσα σε λίγες λέξεις που έκανε τη μητέρα σου ξεχωριστή, που έκανε τις επόμενες γενιές να ακούει τα τραγούδια της? Υπάρχει αυτός ο τεράστιος σεβασμός στο πρόσωπό της. Ένας άνθρωπος βέβαια που έχει φύγει από τη ζωή.
Για πες μας. Έλα ντε. Και εγώ προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτό που με κάνει όταν την ακούω και ανατριχιάζω ολόκληρη. Σίγουρα είχε τεράστια φωνή, σίγουρα είχε αυτή την τεράστια ψυχή που την έβγαζε την ώρα που τραγουδούσε και κάθε τραγούδι το έλεγε και το εννοούσε, κάθε στίχο, κάθε λέξη. Ήτανε μεγάλο της πάθος όλο αυτό. Δεν ξέρω όμως τι είναι αυτό το ξεχωριστό στη φωνή της που εμένα με κάνει και ανατριχιάζω. Ή χρειάτης, το δεν ξέρω. Κωνσταντίνε. Να σου πάνω σε αυτό, αν μου επιτρέπετε, επειδή και εγώ τη γνώρισα πιο αργά στη ζωή μου. Την ήξερα πρώτα σαν καλλιτέχνη. Είναι κάτι που έχω ξαναπεί αυτό αρκετές φορές. Για μένα ήταν η τραγουδίστρια Τζένι Μπράουν. Ήταν το είδωλο, ήταν η μεγαλύτερη φωνή που έχει βγάλει η Ελλάδα όσον αφορά τις τεχνικές της δυνατότητες και τις ερμηνευτικές. Γιατί μεγάλες τραγουδίστριες είχαμε σαφώς. Αλλά τώρα εκθέτω και λίγο το προσωπικό μου γούστο. Κάποια στιγμή που την γνώρισα και σαν άνθρωπο και έγινε η αγαπημένη μου πεθερούλα, τέλος πάντων. Διαπίστωσα ότι πρόκειται για δύο ανθρώπους. Άλλο καλλιτέχνη τη Τζένι Μπράουν, άλλο η μαμά Τζένι Μπράουν. Νομίζω ότι αυτό ισχύει και για την Αθηνά. Όταν τραγουδούσε, την έβλεπε αποκλειστικά σαν καλλιτέχνη. Μετά στο σπίτι ήταν η απλή μαμά, η καθημερινή μαμά. Λοιπόν, τι μας έχετε ετοιμάσει, γιατί ξέρετε, κάθε σύνδεση ζωντανή έχει και κάτι παραπάνω. Πάντα κλείνει με τραγούδι. Κοίτα, είχαμε ετοιμάσει αυτό που ακούγεται από πίσω, μήπως να μην το πούμε τελικά. Να πείτε ό,τι θέλετε εσείς. Επειδή μάλλον η παράσταση έτσι θα ονομαστεί, αν είναι η Αγάπη Μαρτία, λέω να πούμε αυτό που δεν το έχουμε πει ποτέ. Να το πούμε, βέβαια, πάμε. Ας το πούμε. Ξέρετε, θα το βρούμε. Κόπηκε το στο ρεφρέν πάνω, έχουμε το τεχνικό πρόβλημα, αλήθεια είναι. Ναι, στο καλύτερο πάνω, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν μπορέσουμε λίγο, υπάρχει τρόπος συνάδελφοι να το διορθώσουμε, αξίζει. Δεν είναι εύκολο, η αλήθεια είναι, να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους και πολύ καλά κάνουν βέβαια, δεν βγαίνουν συχνά. Να μιλήσουν και για την Τζένι Μπράουν από τη μία, αλλά και να ερμηνεύσουν τραγούδια τους. Τραγούδια της, με συγχωρείτε. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ανοίγουμε κάθε φορά μια παρένθεση μέσα στην εκπομπή με τραγούδια της Τζένι Μπράουν. Είναι η τρίτη σύνδεση από πέρυσι που έχουμε πραγματοποιήσει. Το έχουμε προσπαθήσει αρκετά. Και περίμενα να ακούσω το ρεφρέν, αλλά η τεχνολογία μας πρόδωσε λίγο. Η τεχνολογία μας πρόδωσε. Αλλά νομίζω ότι μας ακούν τώρα η Αθηνά και ο Κωνσταντίνος. Δεν ξέρω. Λοιπόν, χάσαμε για λίγα δευτερόλεπτα το ρεφρέν. Οπότε, ζωντανή εκπομπή είμαστε. Πάμε από το ρεφρέν τώρα, γιατί μην τα χαλάσουμε. Ρεφρέν, φύγαμε. Έχουμε θέμα. Δεν πειράζει. Θα το προσπαθήσουμε. Δεν πειράζει. Εδώ δεν χανόμαστε. Έχουμε δημιουργήσει. Να είστε καλά, εξαιρετικοί, το σώσαμε στο παραένα που λένε. Αλλιώς θα ξαναβγαίναμε, δεν γλιτώνατε, θα χαλούσατε. Δεν το είπα πολύ καλά, το ξαναπώ άλλη μέσα. Λοιπόν, εξαιρετικοί, να είστε καλά, με το καλό να τα ξαναπούμε, τους χαιρετισμούς μας. Πολλά φιλιά, παιδιά, ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.